Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα σύντομο βίντεο τεχνολογίας. Σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο θα προσπαθήσω να σας δώσω μια λύση στο ερώτημα γιατί η συσκευή μου, παρότι έχω κλειστό το διακόπτη των δεδομένων, κάποιες φορές αποκτά πρόσβαση στο ίντερνετ και ενώ δεν έχω διαθέσιμα δεδομένα με χρεώνει και χρησιμοποιεί το χρηματικό μου υπόλοιπο. Είναι κάτι το οποίο, αν όχι όλοι, πολλοί το έχουμε πάθει. Εγώ προσωπικά την έχω πατήσει τουλάχιστον 4 φορές. Ψάχτηκα για να μπορέσω να βρω μια λύση και είναι κάτι το οποίο θα το μοιραστώ μαζί σας. Καθότι πλησιάζει και Πάσχα, είστε πάρα πολλοί οι οποίοι θα φύγετε από το σπίτι, θα είστε εκτός WiFi, θα πάτε ταξίδια, θα βγείτε εξωτερικό, θα πάτε παντού. Και αυτό είναι η σίγουρη λύση για να μην χρεωθείτε εφόσον δεν έχετε διαθέσιμα δεδομένα, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρανόηση, για να μην υπάρξει οποιοδήποτε άγχος, οποιοδήποτε εκνευρισμός ή οτιδήποτε. Για να μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν πρόσβαση στο ίντερνετ από τη συσκευή μας, χρειάζονται 3 πράγματα. Πρώτον, χρειάζεται να έχουμε ενεργοποιημένη την πρόσβαση στο ίντερνετ στη γραμμή μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ελέγχουμε με τον πάροχό μας. Δεύτερον, χρειάζεται να έχουμε στη συσκευή μας τις ρυθμίσεις του παρόχου μας για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και τρίτον, χρειάζεται να έχουμε ενεργοποιημένο το διακόπτη πρόσβαση στο ίντερνετ, ούτως ώστε να μπορεί η συσκευή τα δύο προηγούμενα να τα αξιοποιεί. Εφόσον λοιπόν τα συγκεκριμένα πληρούνται, σημαίνει ότι έχουμε κανονικά πρόσβαση στο ίντερνετ και μπορούμε να μπούμε, να δούμε, να κάνουμε τα πάντα. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν θέλουμε η συσκευή να έχει πρόσβαση, γιατί μπορεί να έχουμε πάει ένα ταξίδι στο εξωτερικό και δεν θέλουμε να χρεωνόμαστε ή δεν θέλουμε να καταναλώνουμε τα δεδομένα γιατί θέλουμε να κάνουμε φιδωλή χρήση. Παρ' όλα αυτά, η συσκευή μας κάποιες φορές έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ για να μπορέσω να σας απαντήσω γιατί συμβαίνει το συγκεκριμένο, αλλά θα σας πω τη λύση. Ανάμεσα σε αυτά τα 3 τα οποία σας έχω αναφέρει προηγουμένως, υπάρχει κάτι το οποίο είναι σούπερ σημαντικό. Αυτό είναι το APN. Το APN είναι το Access Point Name. Το συγκεκριμένο είναι η επιλογή που δίνει στη συσκευή όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Εφόσον αυτό είναι καταχωρημένο στις ρυθμίσεις της συσκευής μας μαζί με όλα τα προηγούμενα, μπορούμε να έχουμε κανονικά πρόσβαση στο ίντερνετ. Άρα λοιπόν, η λύση στο να μην συνεχίσετε να χρεώνεστε εφόσον έχετε κλειστό το διακόπτη των δεδομένων, το οποίο συμβαίνει μερικές φορές, είναι να διαγράψετε το APN. Και τώρα θα σας δείξω ακριβώς πώς διαγράφουμε το APN. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το Android και θα περάσουμε μετά και σε iOS για να μπορέσω να σας βοηθήσω και τους δύο. Εγώ έχω στα χέρια μου το Huawei Mate 50 Pro, είναι μια συσκευή της Huawei η οποία δεν έχει Google Services, ωστόσο τρέχει Android, άρα λοιπόν με όλους εσάς τους υπόλοιπους που έχετε Android το μενού θα είναι πάνω κάτω ίδιο, μπορεί να υπάρχουν ανάλογα τον κατασκευαστή πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, ωστόσο το γενικό νόημα θα είναι ίδιο. Όπως είμαστε λοιπόν στο μενού εδώ πέρα, να σας πω λίγο τα βασικά. Βλέπετε επάνω δεξιά, δείχνει το σημάδι της μπαταρίας και ακριβώς από δίπλα δείχνει το σήμα και λέει 4G+. Εάν εγώ λοιπόν μπω μέσα στο δίκτυο κοινής τηλεφωνίας, το 4G+, η ένδειξη του 4G+ ή του 3G ή του ETA ή του 5G ή του ε, σημαίνει ότι η συσκευή μας έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Όταν λοιπόν δίπλα από το σήμα, πάνω, δεξιά, αριστερά, αναλόγως τον κατασκευαστή και πώς το δείχνει, λείπει αυτή η ένδειξη του 4G, 5G, ETA, 3G ή ε, σημαίνει ότι η συσκευή δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Άρα λοιπόν, για να σταματήσουμε να έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ από τη συσκευή, πάμε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, βλέπετε ότι κάτω από το SIM 1 δείχνει κάποιες επιλογές που αφορούν την γραμμή, η περιεγωγή δεδομένων, το έχουμε ξαναπεί, αφορά τη δυνατότητα της συσκευής να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ όταν είμαστε στο εξωτερικό και λίγο πιο κάτω βλέπετε ότι λέει ονόματα σημείων πρόσβασης APN. Εάν έρθουμε εδώ πέρα μέσα, βλέπουμε ότι έχει 2 ρυθμίσεις. Η μία αφορά το ίντερνετ, την πρόσβαση στο ίντερνετ και η άλλη αφορά τα MMS. Εάν λοιπόν στο ίντερνετ πατήσουμε το Y, μας ανοίγει ένα καινούριο μενού, το οποίο είναι το μενού το οποίο αφορά τις ρυθμίσεις του ίντερνετ. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα είναι το εξής. Για να μην έχει η συσκευή πρόσβαση στο ίντερνετ και το τονίζω συνεχώς το μην έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, χρειάζεται στη συσκευή μας το APN είτε να μην υπάρχει καθόλου αναλόγως στη συσκευή είτε να είναι λάθος. Στην δική μου περίπτωση, επειδή εμένα η γραμμή μου είναι της Cosmote, παλιότερα είχα Wind, τωρινή Nova και εκεί έκανα το ίδιο πράγμα. Εδώ πέρα λοιπόν, εάν εγώ πάω και σβήσω το ίντερνετ, πατάω επάνω στο APN, μου ανοίγει το μενού που μπορώ να γράψω τι θέλω να γράφει μέσα στο APN. Αν εγώ σβήσω τη λέξη ίντερνετ και πάω και γράψω
GreeksGR. Γράφω το κανάλι στο YouTube και πάω και το αποθηκεύσω. Όπως μπορείτε να δείτε, επάνω στην ένδειξη του σήματος έχει σβήσει εντελώς το 4G Plus. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή μου αυτή τη στιγμή, ναι μεν, είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, μπορώ να πάρω τηλέφωνο, μπορούν να με καλέσουν, αλλά δεν έχω καθόλου πρόσβαση στο ίντερνετ. Αν εδώ πέρα πάω και ανοίξω ένα βίντεο στο YouTube, βλέπετε ότι λέει ότι δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ και βλέπετε ότι δεν συνδέεται καν το πρόγραμμα με το δίκτυο. Άρα, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζω ότι η συσκευή μου σίγουρα δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Μεγάλη προσοχή ωστόσο εδώ πέρα, εάν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε το συγκεκριμένο, πρέπει να θυμόμαστε στο APN τι ακριβώς έγραφε ο πάροχος. Εγώ θυμάμαι ότι αντί για τον GreeksGR έγραφε ίντερνετ, με μικρά γράμματα όλα, οπότε αν πάω και ξαναγράψω ίντερνετ και το αποθηκεύσω, θα δούμε ότι πάνω δεξιά στην ένδειξη του σήματος θα μου εμφανίσει μέσα σε κάποιο χρόνο την ένδειξη του ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή έχει εμφανίσει το ε, που σημαίνει ότι η συσκευή μου συνδέεται με 2G δίκτυο, σε λίγο θα συνδεθεί αυτόματα με το 4G δίκτυο. Εάν δεν συνδεθεί αυτόματα, απλά θα το βάλω σε flight mode και θα το ξανανοίξω. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζω ότι η συσκευή μου έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ αναλόγως. Απλά το τονίζω ξανά, πολύ μεγάλη προσοχή, πρέπει να θυμόμαστε τι γράφει ο πάροχός μας. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία για το Android, βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να το θυμόμαστε. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πάμε λοιπόν αντίστοιχα να δούμε την ρύθμιση αυτή που χρειάζεται να κάνουμε και στο iPhone. Εγώ για να σας πω την αλήθεια, στα χέρια μου έχω ένα iPad, το οποίο όμως έχει το ίδιο μενού με το iPhone, άρα δεν θα υπάρχει κάποια διαφορά ως προς αυτό που βλέπετε. Εδώ πέρα λοιπόν αντίστοιχα επιλέγουμε το δεδομένο κινητού δικτύου και βλέπουμε ότι στην επιλογή που ανοίγει από κάτω από την ονομασία του δικτύου, εγώ έχω πάλι εδώ πέρα μέσα μία κάρτα της COSMOTE, μας λέει απευθείας ρυθμίσεις APN. Εάν λοιπόν εδώ πέρα μπούμε μέσα, βλέπουμε και εδώ ότι μας λέει στο APN τη λέξη ίντερνετ, μας το λέει και στο προσωπικό hotspot αντίστοιχα και βλέπετε και εδώ ότι επάνω δεξιά, ακριβώς εκεί πέρα που είναι η μπαταρία, από δίπλα στην ένδειξη του σήματος, μας λέει 4G. Άρα δηλαδή μας λέει τον τύπο του δικτύου στον οποίο συνδεόμαστε. Για να σας το βεβαιώσω και να το δείτε, εάν εγώ εδώ πέρα έρθω και προσπαθήσω να μπω στο ίντερνετ και προσπαθήσω να μπω τυχαία στο YouTube, ανοίγει κανονικά το YouTube όπως βλέπετε, το φορτώνει κανονικά. Εάν λοιπόν έρθω και μπω εδώ διαγράφοντας τη λέξη ίντερνετ και γράφοντας και εδώ κάτι άλλο, το διαγράφω και από τις δύο τις επιλογές για να μην υπάρχει κάποια πιθανότητα να μπορέσει να μπει. Έρχομαι λοιπόν εδώ πέρα, το αποθηκεύω και πάω κατευθείαν να μπω στο ίντερνετ. Βλέπετε ότι απευθείας βγάζει μήνυμα το οποίο λέει δεν ήταν δυνατή η ενεργοποίηση του κινητού δικτύου δεδομένων, άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε να κάνουμε ρύθμιση. Αν πάμε στις ρυθμίσεις, πάμε στο APN και αντίστοιχα εδώ πέρα γράψω ξανά τη λέξη ίντερνετ, το γράφω ξανά και στα δύο, επιστρέφω για να το αποθηκεύσει, ξαναμπαίνω εδώ πέρα μέσα και αν πάω να κάνω μια επαναφόρτωση, βλέπετε πλέον ότι έχει κανονικά πρόσβαση στο ίντερνετ. Φορτώνει, είναι λίγο αργό αυτή τη στιγμή γιατί είναι και η συσκευή λίγο παλιά, ωστόσο το φορτώνει κανονικά. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε πρώτον ότι δεν θα καταναλωθούν τα δεδομένα μας εφόσον δεν θέλουμε, γιατί μπορεί να είμαστε στην περιαγωγή, γιατί μπορεί εκείνη την ώρα να μην θέλουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα, μπορεί οτιδήποτε ο καθένας για το δικό του λόγο. Επίσης εξασφαλίζουμε ότι δεν, εφόσον δεν έχουμε διαθέσιμα δεδομένα, δεν θα μειωθεί το χρηματικό μας υπόλοιπο, γιατί μπορεί κάποιος να έχει τηλέφωνο με κάρτα, μπορεί να έχει συγκεκριμένο ποσό το οποίο μπορεί να διαθέσει κάθε μήνα και αυτό να το χρειάζεται για να κάνει κάτι άλλο. Ελπίζω να σας βοήθησε. Αν χρειάζεστε κάτι πάνω σε αυτό, μπορείτε να μου το πείτε, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια για να μπορέσω να το ελέγξω και να σας βοηθήσω. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Τονίζω και πάλι, όπως το έχω τονίσει ξανά, προσοχή μεγάλη, πρέπει να θυμόμαστε τι γράφει ο πάροχός μας στο APN. Εάν δεν μπορούμε να το θυμόμαστε, είναι καλό να σβήνουμε 2 γράμματα, 3 γράμματα, γενικότερα να μην το σβήνουμε όλο και απλά να θυμόμαστε αυτά που σβήσαμε για να μπορούμε να τα ξαναγράφουμε. Είμαι ο GreeksGR της καρδιάς σας, μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να μένετε ασφαλείς, να περάσετε όμορφα αυτό το Πάσχα. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!